Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ Υγείας, αγαπητέ κύριε Ξανθέ, γνωριζόμαστε δεκαετίες και ξέρετε ότι σας εκτιμώ. Είπατε ότι η αντιπολίτευση δεν ήθελε να έρθει το νομοσχέδιο και γι' αυτό το απαξιώνει. Θα ήταν απάνθρωπο και όχι απλώς μικροπολιτικό να μην θέλουμε την ανακούφιση ελληνικής κοινωνίας στο μείζον ζήτημα της υγείας. Κάθε άλλο. Απλώς δεν αποδεχόμαστε τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Όχι πια δημιουργία προσδοκιών δίχως αντίκρισμα. Βλέπετε την κοινωνία ολόκληρη στα κάγκελα. Με οργή πρωτοφανή αλλά και μαξιμαλιστικά πέραν των δικαίων αιτημάτων τους εξαιτίας των προεκλογικών ανεύθυνων και ανεδαφικών σας υποσχέσεων προς όλους. Μην επενδύετε πλέον στην άκρη τη ελπίδα. Καταστρέφει εσάς, καταστρέφει τη χώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Δεκέμβριος του 2015, διατάξεις 8 Υπουργείων, 120 άρθρα. Το νομοσχέδιο αποσύρεται μετά από απέτηση των θεσμών. Φεβρουάριος του 2016, το νομοσχέδιο επανακατατίθεται. Λείπουν 42 από τα αρχικά άρθρα. Λείπουν? Όχι. Μερικά από αυτά που αφαιρέθηκαν εντάχθηκαν σε μεταγενέστερες του νομοσχεδίου πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Στη θέση τους 15 καινούργια. Και ξέραμε το πρωί ότι είχαμε 15 υπουργικές τροπολογίες. Δεν ξέρω πόσες θα φτάσουν μέχρι αύριο. Θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαιτέρως σκανδαλώδεις και προβληματικές. Και ξέρετε, τη διαφάνεια η αριστερά τη ζητούσε και η αριστερά πρέπει να την επιβάλλει και να τη διαφυλάξει ως κόριο οφθαλμού. Διότι σφραγίδα δωρεάς δεν υπάρχει για κανένα. Το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα το αποδεικνύουμε κάθε στιγμή. Θα αναφερθούμε όμως αύριο στις τροπολογίες. Στο αρχικό νομοσχέδιο δεν υπήρχε καν έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Τώρα φέρνεται. Σχεδόν τα πάντα ανετιολόγητα. Το νομοσχέδιο τυπλοφορείται μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. Ψευδεπίγραφο. Πώς θα εξασφαλίσετε την επιτάχυνση του όποιου κυβερνητικού έργου, όταν για την εφαρμογή των περισσότερων άρθρων που συζητούνται σήμερα απαιτούνται κοινές υπουργικές αποφάσεις ή προεδρικά διατάγματα? Αλλά εκ του αποτελέσματος, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, ο χαοτικός τρόπος νομοθέτησης που προτείνεται είναι αποτέλεσμα του χαοτικού τρόπου διακυβέρνησής σας. Και το έργο της χαοτικής διακυβέρνησης δυστυχώς το παρακολουθεί και το βιώνει σύσσωμη ελληνική κοινωνία. Παράδειγμα, απλό, χθεσινό, το αλαλούμε το Μανώλη Σφαγιανάκη. Ένα από τα πιο επιτυχημένα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Δημοσιοσχεσίτης, ναι. Κάνει όμως έργο με απόδοση, ναι. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με το Μανώλη Σφαγιανάκη στο τιμόνι όχι μόνο λειτουργούσε υποδειγματικά, αλλά έχει να επιδείξει εξαιρετικά σημαντικό έργο, ιδίως σε περιπτώσεις προστασίας ανηλίκων στο χάος του διαδικτύου. Τον διώξατε ως δημοσιοσχεσίτη. Μετά το μετανιώσατε, μετά ζυγίσατε τις συνέπειες με τον κύριο Τόσκα και τελικά τον αναβαθμίσατε. Και καλά τον κύριο Σφαγιανάκη, δημοσιοσχεσίτης. Τον κύριο Σταυρόπουλο, μη δημοσιοσχεσίτη, αλλά με αποδεκτό από όλους εξαιρετικό έργο. Ως τι τον διώξατε άραγε? Στο μείζον ζήτημα των αγροτών, που έχει προκαλέσει έμφραγμα παντού. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί για χρόνια τώρα η πολιτεία δεν κάνει τίποτα για να τους βοηθήσει να παράγουν εισόδημα. Γιατί εισόδημα βεβαίως δεν είναι επιδοτήσεις, όπως μάθαμε και τους μάθαμε. Η πλειοψηφία αυτή δεν έχει φοροδοτική και εισφοροδοτική ικανότητα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Η κυβέρνησή σας από άγνοια εξομοίωσε ισοπεδωτικά το σύνολο των αγροτών, αδιαφορώντας για την πολύ μεγάλη ανομοιογένεια που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Η δημιουργία κινήτρων και αντικινήτρων είναι άγνωστος όρος, δυστυχώς, για την κυβέρνησή σας. Όσο για τους αγρότες, γιατί δεν πρέπει να χαϊδεύουμε κανέναν, ιδιαίτερα στις μέρες μας, η αντικοινωνική μορφή της κλιμάκωσης του αγώνα τους και το μαξιμαλιστικό των αιτημάτων τους τους στερεί τις απαραίτητες συμμαχίες και τους απομακρύνει από την πραγματικότητα. Με τον κοινωνικό αυτοματισμό, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, η μια επαγγελματική ομάδα καταστρέφει την άλλη και όλες μαζί κοινωνία και οικονομία. Αλλά δεν το θυμάστε πλέον. Ο ειλικρινής και απροσχημάτιστος διάλογος αποτελεί εθνική επιταγή. Γι' αυτό αφορά όλους. Κυρίες και κύριοι, η οριζόντια αύξηση φόρων, στην οποία η κυβέρνηση επιμένει,
τσουβαλιάζοντας και τους αγρότες, δεν αυξάνει τα έσοδα. Θα έπρεπε ήδη να το έχετε καταλάβει. Με βάση την έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων του 2015 που συνέταξε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, είναι πολύ πρόσφατη. Οι προς τα πάνω αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ που επέφεραν ανατιμήσεις στα περισσότερα είδη διατροφής σε πλήθος άλλων προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε στην αύξηση των εισπράξεων του ΦΠΑ το 2015 μόλις κατά 0,09% ή διαφορετικά μόλις κατά 12 εκατομμύριων ευρώ όταν το σύνολο των εσόδων του ΦΠΑ ανέρχεται στα 13,6 δις ευρώ. Και η φοροκαταιγίδα δεν σταματάει εδώ. Ο κύριος Σταθάκης επιβεβαίωσε δημοσιεύματα για το σχέδιο της κυβέρνησης για έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στο 10%. Σχέδιο που έρχεται να προσθεθεί στην αύξηση του φόρου εισοδήματος ακόμη και στο 60%, το οποίο με τη σειρά του ακολουθεί το σχέδιο του 40% ασφαλιστικών εισφορών για όλους. Οι εναπομείνασες επιχειρήσεις καταραίουν και όποιος μπορεί φεύγει στο εξωτερικό. Αυτές είναι οι λύσεις. Και όλα αυτά για να μην αλλάξουμε τίποτα σε ένα σπάταλο και ένα αποτελεσματικό κράτος. Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας, όπως και ολόκληρης της Ευρώπης σήμερα, είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό. Χαιρετίζουμε το ότι φαίνεται πως τώρα αντιλαμβάνεστε πως δουλεύει η Ευρώπη. Το ότι πρέπει να αξιοποιούμε τις αντιθέσεις, γιατί δεν είναι ένα πράγμα όλοι, μεταξύ των εταίρων και να διασφαλίζουμε ισχυρές συμμαχίες. Ελπίζω πως τώρα αντιλαμβάνεστε, και ας μην το ομολογείτε, τη ζημιά που κάνατε με τις ανοησίες περί εθνικών εχθρών και των γερμανοτσολιάδων υπηρετών τους που δίχασαν την κοινωνία. Μέρκελ και Γκάμπριελ αυτό το διήμερο έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στήριξης της ελληνικής αντίληψης και λογικής αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων. Το συζητούμενο νομοσχέδιο τώρα. Στα άρθρα 14 και 15 η υποκρισία περισσεύει σε ένα θέμα προνομιακό για την αριστερά. Γιατί παρότι υπάρχει θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο από το 6 που συμπληρώθηκε το 14, το οποίο επιτρέπει στους Δήμους να κατασκευάζουν κέντρα αποτέφρωσης νεκρών, εσείς παραπέμπετε το όλο ζήτημα στον ΕΔΣΝΑ. Με ποια λογική? Επειδή η Εκκλησία δεν θέλει κέντρα αποτέφρωσης στα νεκροταφεία που είναι δημοτικής ιδιοκτησίας? Ο ΕΔΣΝΑ είναι ο ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος νομού Αττικής που είναι φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να συμβεί αν ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα και αν κατασκευαστεί και τέτοιο κέντρο μέσα σε ένα χώρο διαχείρισης απορριμμάτων. Προφανώς οι ζηλωτές ιερείς από τους άμβονες θα κατηγορούν τους οικείους των νεκρών ότι τους ξεμπερδεύουν και απαλλάσσονται από αυτούς σε τέτοιους χώρους ως τα απορρίμματα. Και δεν σταματάτε εκεί, σε ένα τέτοιο θέμα που δεν έχει κόστος. Ίσα-ίσα είναι προνομιακό για την αριστερά. Για να γίνει σεβαστή η τελευταία επιθυμία όλων όσοι επιλέγουν να αποτεφρωθούν, θεσμοθετείται την αποδοχή της δήλωσης του θανόντος από τα συγγενικά του πρόσωπα, δεσμευμένη σε επιθυμίες των άλλων και μετά θάνατο. Δηλαδή, αν ένας συγγενής δεν συμφωνεί, εάν ένας συγγενής δεν συμφωνεί με την επιλογή του θανόντος, η επιθυμία του νεκρού πάει περίπατο. Όχι, έτσι είναι. Εάν προβλέπετε ότι αν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των συγγενών, δεν οδηγείται στο κέντρο αποτέφρωσης νεκρών ο νεκρός. Καλά. Τώρα, επειδή αυτό το ζήτημα μας είχε απασχολήσει με κάποιους από εσάς, από κοινού, καταθέτοντας τροπολογίες στο μακρινό 90, που τότε ήταν ένα θέμα ταμπού, θυμίζω μέσα στην νεοορθόδοξη τότε πορεία της χώρας, εάν το 90 ήταν όριμο ή θεωρούσαμε ως αριστερά ότι είναι όριμο, γιατί δεν είναι σήμερα? Άρα, αν το θέλουμε, μπορούμε να το λύσουμε και όχι να το παραπέμπουμε έτσι στις καλένδες. Στο άρθρο 20, στο άρθρο 33, λοιπόν, ναι, είναι βεβαίως, είναι και οι δουλείες και οι εταιρικές. Το άρθρο 33, που είναι η ναυαρχίδα του νομοσχεδίου, θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, μακάρι. Νομίζω όμως ότι αποτελεί ένα θρίαμβο ενός ιδιότυπου ανορθολογικού βολονταρισμού. Ορθό επί της αρχής να θεσμοθετείτε την ελεύθερη πρόσβαση και υγειονομική περίθαλψη όλων των ανασφάλιστων, συμπεριλαμβανομένων προφανώς των προσφύγων και των μεταναστών. Ποιος μπορεί να πει όχι? Ποια κοινωνία δεν το ονειρεύεται? Είναι όμως εφικτό
έτσι όπως το θεσμοθετείτε, δεδομένου το σύνολο των ασφαλίστων της χώρας αγγίζει τα 2,5, μπορεί και 3 εκατομμύρια, ενώ παράλληλα έχουμε αθρώα καθημερινή είσοδο προσφύγων από τα θαλάσσια σύνορα. Το έχετε πραγματικά κοστολογήσει, γιατί τα 100 εκατομμύρια που αναφέρονται στην έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Υγείας, προφανώς δεν φτάνουν για ασπιρίνες, αν μιλάμε για τέτοιο κόσμο. Αν δεν διασφαλίσετε παράλληλα, και εδώ κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να ξέρουμε τι φίλτρα υπάρχουν, ώστε να μην έχουν πρόσβαση στην κάλυψη αυτή εκείνοι που μπορούν να ασφαλιστούν. Γιατί έτσι δημιουργείται τα χειρότερα αντικίνητρα ασφάλισης. Και υποσκάπτεται θανάσιμα το ασφαλιστικό για το οποίο παλεύετε. Δημιουργείται μια τεράστια τρύπα στον προϋπολογισμό και βεβαίως με καμία λογική δεν μπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις ενός τέτοιου συστήματος. Πώς θα καλύψετε το τεράστιο κόστος του ΕΟΠΗ, ο οποίος ήδη παραπέει? Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, φοβούμαστε ότι νομοθετείτε για τις εντυπώσεις. Στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται 49 δράσεις για την εφαρμογή των οποίων απαιτείται δαπάνη. Μόνο 8 από αυτές είναι κοστολογημένες. Το κόστος εφαρμογής αυτών των 8 δράσεων είναι 112.779.000 ευρώ. Ποιο το κόστος για τις υπόλοιπες 41, πώς θα τις εφαρμόσετε? Φοβάμαι ότι η απάντηση δεν είναι άλλη από το ότι όσα σήμερα νομοθετείτε δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ. Πουλάνε όμως στο κομματικό σας ακροατήριο. Και όταν δεν θα μπορέσετε να τα εφαρμόσετε, θα τα ρίξετε πάλι όλα στους κακούς, εταίρους και λοιπούς. Συνηθισμένη και αγαπημένη πρακτική. Η κοινωνία όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ξέρετε κι εσείς πια, ότι δεν έχει άλλες αντοχές. Και όσα μπαλώματα και αν κάνετε, δεν συνιστούν μεταρρυθμίσεις. Μην ξεχνάτε ότι τα μπαλώματα εύκολα ξυλώνονται, αντίθετα οι μεταρρυθμίσεις είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν μέλλον σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κοινωνία. Σας ευχαριστώ.